Την πρώτη του τηλεοπτική παρουσία εν ώψη των εκλογών έκανε τη Δευτέρα το βράδυ στο κανάλι 6 ο υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Πούλιος, ο οποίος μιλώντας στην ενότητα social με τους δημοσιογράφους Γιώργο Σιλιγαρδάκη, Μαρία Κώστογλου και Γιάννη Σιδηρόπουλο, ανέφερε ότι τα προγνωστικά και η περιοχή που φαίνεται να έχει καλλιεργηθεί στην πόλη δεν δημιουργούν κλίμα εφησυχασμού στην παράταξή του, ενώ αναφορικά με τους πιθανούς αντιπάλους στο δεύτερο γύρο των εκλογών σημείωσε ότι δεν έχει καμία προτίμηση. Αναφερόμενος στην παράταξη της πλειοψηφίας και τη διασπασή της, την αντιμετώπισε ως ενιαίο χώρο, υποστηρίζοντας ότι είναι παραφιάδες του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές με το παρελθόν ή κάποιες τροποποιημένες, αλλά δεν μπορούν να υπηρετήσουν νέα οράματα. Στη δική μας συνείδηση είναι ουσιαστικά παραφιάδες του ίδιου συστήματος. Έτσι, δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα. Απλά μια δημοτική παράταξη μεταλλάχτηκε και προσπαθεί να διεκδικήσει το Δήμο με τα ίδια πρόσωπα κάποιες από αυτές, με κάπως πιο διαφοροποιημένες πρακτικές κάποιες άλλες από αυτές, αλλά ουσιαστικά η στελέχωσή τους είναι από πρόσωπα που άσκησαν διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια και είχαν θέσεις ευθύνης όλα αυτά τα χρόνια. Κλήθης να σχολιάσει τον οσιρό προεκλογικό κλίμα που επικρατήσε κάποιους αντιπάλους, διαπίστωσε ότι κατά την άποψή του το κλίμα είναι πράγματι περίεργο αλλά δεν τον αγγίζει. Δεν μας αφορούν ούτε τα κουτσουμπολιά, ούτε οι κατάτιμες κοιμοδοποιήσεις που προκαλεί η διάσπαση της απερχόμενης δημοτικής αρχής, τόνισε ο κ. Πούλιος. Αυτό είναι σαφές το που οφείλεται. Οφείλεται στην ουσιαστικά κατάτμιση της συμπολίτευσης σε κομμάτια, τα οποία έχουν αναπτύξει εσωτερικούς παραγωνισμούς, οι οποίοι προφανώς μας αφήνουν αδιάφορους. Δεν έχω εμπλακεί σε αυτά προσωπικά και δεν έχω και σκοπό να εμπλακώ ούτε σε ομαδοποιήσεις ούτε σε παραγωνισμούς. Δεν μπήκα ποτέ σε λογικές ποιος θα πάει με ποιον ή ποιος θα συναποτελέσει ομάδα με ποιον άλλον και ποιον θα στηρίξει. Δεν μπήκα ποτέ σε τέτοιες λογικές. Αυτό που κάνουμε είναι να δουλεύουμε σαν τα μυρμήγκια όλο αυτόν τον καιρό, αφανώς. Δεν βγήκα πουθενά, ούτε δηλώσεις να κάνω, ούτε ακόμα και τον συνδυασμό μας με πλήρη εχεμήθεια και με πολύ διακριτικότητα τον σχηματίσαμε. Σε ό,τι αφορά στο συνδυασμό που έχει καταρτήσει, ανέφερε ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένος, αλλά και ότι σε ποσοστό 80% έχει ανανεωθεί, καθώς μόνο 3 από τους μη εκλεγμένους και 8 από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους συμμετέχουν στο σύνολο των 106 ατόμων. Έχει νεανικό χαρακτήρα, όπως είπα, και επιχείρει να παντρέψει την εμπειρία των παλιών και την ορμή των νέων. Πρόκειται για έναν ουσιαστικά εντελώς νέο συνδυασμό, μια καινούργια ομάδα ανθρώπων, όπου το 70-80% των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι υποψήφοι είναι άνθρωποι που πρώτη φορά ασχολούνται με τον τόπο τους, με τα δημοτικά. Κατά συνέπεια, και επειδή πάντα εμφορούμαστε από την λογική της ομάδας και του στόχου ως ομάδα και ως συνδυασμός, προέχει η ενοποίηση, η γνωριμία μεταξύ τους, γιατί κακά τα ψέματα ως επικεφαλής εκείνο που είχα να κάνω ήταν οι επαφές όλο αυτόν τον καιρό και οι επαφές όλων αυτών των υποψηφίων ήταν μαζί μου. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, αλλά αρκετοί άλλοι αντιπροσωπεύουν κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν είχαν ίσως μέχρι τώρα την χαρά ή την τιμή να συγχρονιστούν. Έπρεπε λοιπόν να αποκτηθεί ένας κοινός βηματισμός, να γνωριστούν μεταξύ τους και αφού περάσει το πρώτο στάδιο αυτό που λέω εγώ της ομογενοποίησης του σχήματος, να περάσουμε σε πιο, θα έλεγα, σε μετέπειτα επίπεδα και βηματισμό κοινό, προκειμένου να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Τέλος, στη διάρκεια της συνέντευξής του δεσμεύτηκε ότι καμία αύξηση δεν θα γίνει σε δημοτικά τέλη στη νέα θητεία, καθώς και ότι κατά τη γνώμη του η Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης θα πρέπει να είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης που θα φέρνει κόσμο και έσοδο στο Δήμο, αλλά στην τελευταία τετραετία εγκαταλείφθηκε από τη Δημοτική Αρχή που ήταν παντελώς απούσα. Άλλωστε, σημείωσε ότι γενικότερα οι περιφερειακοί οικισμοί δεν έτυχαν τις προσοχές που χρειάζονται, αναφέροντας το παράδειγμα των Κυμερίων, όπου παρατηρείται μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει πάνω στη Σταυρούπολη είναι εκπληκτικό. 3,5 χρόνια πλήρους απραξίες, 3,5 χρόνια δεν έδωσαν ούτε το παραμικρό στίγμα ενδιαφέροντος για τον ορεινό όγκο. Εμείς ίσα-ίσα ξεκινήσαμε την προεκλογική μας εκστρατεία θέτοντας ως στόχο και γνώμονα της προεκλογικής μας εκστρατείας την ατμομηχανή και είπαμε ότι ο ορεινός όγκος μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή ανάπτυξης για όλη την Ξάνθη και να θρέψει όλη την Ξάνθη και δεν είναι σχήμα λόγου, το πιστεύουμε αυτό.
Ένας άλλος άξονας που θέσαμε και νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός και θα εκτελήσει η προεκλογική εκστρατεία θα γίνεται όλο και πιο σαφής, είναι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την νεολαία μας πάνω στον ορεινό όγκο, να συγκρατήσουμε τον νέο κόσμο στα Κυμαίρια, για παράδειγμα, που έχει ένα κύμα εκπληκτικό μετανάστευσης, άσχημο κλίμα μετανάστευσης. Όλες οι οικογένειες έχουν κάποιον άνθρωπο, κατά κύριο λόγο νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει φύγει από το σπίτι του, άφησε την οικογένειά του και μετανάστευσε για να βρει καλύτερη μοίρα. Θυμίζουν δηλαδή δεκαετίες του 60, τη δεκαετία του 60, οι σκηνές στα Κυμαίρια πια. Δεν σας κρύβω ότι με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ανεβαίνω πάνω στη Σταυρούπολη, μπαίνω σε καφενεία και βλέπω ένα μέσο όρο ηλικίας πάνω από 70. Αυτό όλο πρέπει να αντιστραφεί. Και αυτό όλο πρέπει να αντιστραφεί έχοντας σαν γνώμονα ότι όλες αυτές οι ομάδες πληθυσμού συνυπάρχουμε εδώ, σε αυτόν τον Δήμο, και όλες αυτές οι ομάδες πληθυσμού θα πρέπει να κατατείνουμε προς το να δοθεί προς τη θέμενη αξία στο Δήμο. Μόνον έτσι θα μπορέσει ο Δήμος να γίνει αυτάρκης οικονομικά, να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, να πολεμηθεί η ανεργία με έμεσο τρόπο, και μόνον έτσι θα μπορέσει επιτέλους να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Δεν υπόσχομαι ανάπτυξη, υπόσχομαι όμως ενέργειες που θα φέρουν ανάπτυξη. Το αυτάρκης οικονομικά βέβαια τρομάζει λίγο τον Δημότη, γιατί συνήθως όταν ακούμε αυτή την κουβέντα, το μυαλό μας πάει σε δημοτικά τέλη ώστε να μπορέσει ο Δήμος να... Δεν υπάρχουν. Να... Είμαι σαφής σε αυτό. Είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμία βούληση ούτε αυξήσεων δημοτικών τελών, ούτε επιβάρυνσης του ίδιου επιβαρημένου πολίτη, ο οποίος ξημερώνει και δεν ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα από τους φόρους από την κεντρική πολιτεία. Το τελευταίο πράγμα που θα είχα στο μυαλό μου θα ήταν να τον επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο.